Ήταν 4 τα ξημερώματα, 4 και μισή. 4 και 4 με 4 και μισή. Εσείς ξυπνήσατε, τον αντιληφθήκατε. Ξύπνησα από τη φωνή της διπλανής μάνας, η οποία ούτε η ίδια τον αντιλήφθηκε. Ξύπνησε απλώς από την κόρη της που τη σκούνταγε, έκανε θόρυβο δίπλα της. Όχι από τον ίδιο ο οποίος είχε μπει μέσα στο δωμάτιο. Η μάνα αυτή τι είδε ακριβώς? Είδε έναν άγνωστο, ο οποίος ήταν δίπλα στο παιδί μου, το οποίο είχε κατεβάσει το πιτζαμάκι του και είχε βγάλει τα δικά του και μόλις του βάλει τις φωνές έφυγε. Η κορούλα σας δεν ξύπνησε? Δεν ξύπνησε, αντιλήφθηκε όμως ότι είναι με κατεβασμένα τα πιτζαμάκια του. Α, μάλιστα. Η μάνα, όταν είδε αυτή τη σκηνή, άλλη η μάνα, τον είδε αυτόν τον άνθρωπο καλά ή ήταν σκοτεινά στο θάλαμο? Είδε με πλαϊνή μορφή, όχι ολόκληρο φάτσα. Είδε το προφίλ, του. Θα μπορούσε δηλαδή να τον αναγνωρίσει, από τον έχει συγκρατήσει. Από ό,τι μου είχε την να τον αναγνωρίσει. Ο άνθρωπος αυτός φορούσε πολιτικά, μαύρο παντελόνι και μαύρο μπλούζα, μπουφάν. Ήταν ένας άνθρωπος ψηλός, ήταν ένας άνθρωπος... Μετρίου προς ψηλός, αδύνατος. Με ξυρισμένο το κεφάλι. Ξυρισμένα τα μαλλιά του, φαινόταν το κρανίο μέσα. Τώρα ακριβώς εγώ δεν είδα κάτι. Όταν η άλλη μάνα αντιλήφθηκε ότι αυτός ο άνθρωπος σας ελγεί πάνω στο παιδί σας και είναι αδιανόητο και το θράσος του. Δηλαδή το πόσο διψασμένος ήταν ο άνθρωπος αυτός και πόσο συνεπαρμένος από το άρρωστο μυαλό του που... Δεν υπολόγιζε τίποτα, δηλαδή ρίσκαρε να μπει σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα νοσοκομείο, ρίσκαρε να μπει σε ένα θάλαμο που κοιμόντουσαν μέσα τόσα άτομα, που κοιμόντουσαν ενήλικες. Ναι, κοιμόντουσαν και είχε ενήλικες, και εφημερία και ήταν γεμάτος ο θάλαμος. Που να έχει εφημερία. Πόσο διψασμένος είναι να ικανοποιήσει τα αρρωστημένα πάθη του, διότι είναι σαφές ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τολμάει να κάνει κάτι τέτοιο, ενδέχεται να το ξανακάνει αφενός. Γιατί σου δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν υπολογίζει τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαι εδώ. Ή θα μπορούσε να το έχει ήδη ξανακάνει και θα ήθελα να βάλουμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής, διότι μπορεί να υπάρχει κι άλλη μια μάνα που να έχει βιώσει αυτό που βιώσετε εσείς ή πολλές ακόμα. Ή μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν δει κάτι αντίστοιχο σε άλλα νοσοκομεία. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν βιώσει κάτι τέτοιο σε παιδιατρικές κλινικές. Διότι οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά που πάνε και που συχνάζουν. Την ώρα λοιπόν που η άλλη μητέρα ξύπνησε και βλέπει αυτόν τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση με το παιδί σας να έχει ξεγυμνώσει το παιδάκι στο κρεβάτι, πώς αντέδρασε? Του φώναξε, μίλησε και σε μένα, βγήκαμε έξω όλοι. Αυτός με τις φωνές της μητέρας το έβαλε στα πόδια, τον οποίο στο διάδρομο μας είπαν κανένας δεν είδε τίποτα. Δεν γίνεται ένα ολόκληρο νοσοκομείο να μην είδε κανένας τίποτα. Αυτός μόλις η κυρία... Το έβαλε στα πόδια. Άνοιξε και έφυγε. Mm. Εκεί λοιπόν εσείς αστισμένες πεταχτήκατε έξω να τον κυνηγήσετε, γιατί υπάρχει και ένας χρόνος βγήκαμε εκεί. Βγήκαμε κατευθείαν στην πόλη. Εγώ το πρώτο που έκανα είναι να κοιτάξω το παιδί μου. Καταρχήν εσείς θα έπρεπε εκείνη την ώρα να συνειδητοποιήσετε από τον ύπνο σας τι έγινε. Γιατί όταν είσαι σε ύπνο και ξυπνάς ξαφνικά με φωνές, δεν συνέχισε να το πεις και εκείνη την ώρα τι έχει συμβεί. Κοίταξε, χρειάζεται και λίγο χρόνο. Κατευθείαν βγήκαμε στην πόρτα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Και κανένας δεν είδε τίποτα. Κανένας άλλος. Θα ήθελα να ακούσουμε. Εσείς αποταθήκατε στο διοικητή του νοσοκομείου, στο προσωπικό. Ζήτησα το πρωί να ενημερωθούν οι πάντες. Μου είπαν βεβαίως. Αλλά δεν ήρθε κανένα σε μένα, ούτε να ελέγξει το παιδί μου, ούτε να το κοιτάξει, ούτε να με ενημερώσει για κάτι, ούτε τίποτα. Θα ήθελα να δούμε τι είπε μια άλλη γυναίκα, η οποία είδε πράγματα, να δούμε τη μαρτυρία της. Τι έγινε εκείνο το βράδυ? Τίποτα, απλά ήταν και βρήκα από τον άγνωστο ανάμεσα στο κρεβάτι, αλλά... Δηλαδή ήταν μπροστά και το παιδί σας? Είδα σε παιδιατρική κλινική είμαστε. Και κρεβάτι σε ένα δωμάτιο, κοιμόντουσαν όλοι. Κοιμόσασταν κι εσείς δίπλα? Ναι. Εγώ βρήκα κάποιον άνθρωπο, άντρα, γυρισμένο
να έχει κατεβάσει τη δύναμη το άλλο παιδάκι και με το χέρι του το άλλο, εντάξει. Δεν ξέρω αν ακουμπούσε, πάντως έκανε την κίνηση. Τώρα αν θα ακουμπούσε ή όχι, δεν ξέρω. Εγώ ξύπνησα, του είπα τι κάνεις εκεί και αυτός έφυγε. Ξαφνιάστηκε και έφυγε. Τώρα αν θα ακουμπούσε ή θα έμεινε εκεί, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, ούτε περίμενα να κάνω να δω τι θα κάνει για να βάλω τις φωνές μετά. Δηλαδή είναι κίνηση, δηλαδή. Το παιδάκι σας ξύπνησε από τις φωνές? Όχι, 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 κανένα άλλο παιδάκι. Απλά εγώ σηκώθηκα κατευθείαν με το που έφυγε, ξύπνησα τη μητέρα και... αυτό. Το κοριτσάκι το μικρό, το άλλο, κατάλαβε τι συμβαίνει, ταράχτηκε? Όχι, όχι, δεν ξύπνησε. Το δάμε εννοείται το δικό της, όχι. Εντάξει, είναι σημαντικό που η μικρούλα δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό. Ναι, αλλά αν υπάρχουν άλλα παιδιά, αν υπήρξαν άλλα παιδιά, αν ήταν το δικό σας παιδί, Αν ήταν το δικό μου παιδί, θα έκανα τα ίδια με εσάς και πολύ χειρότερα, θέλω να σας πω. Θα φώναζα όσο πιο δυνατά γίνεται. Για να βοηθήσω και τα άλλα τα παιδάκια που ενδεχομένως να πέσουν θύματα. Γι' αυτό είμαι. Στο νοσοκομείο, λοιπόν, κανένας δεν ασχολήθηκε με το περιστατικό? Όχι. Δηλαδή, σε ποιον μιλήσατε? Ήταν η νοσηλεύθερια η οποία έκανε τη βάρδιά της, φώναξε την ασφάλεια του νοσοκομείου. Με τη σειρά μου ζήτησα να έρθει και η αστυνομία. Αυτό. Δεν με ενημέρωσε κάποιος για κάτι. Ζήτησα να ενημερωθεί ο διοικητής του νοσοκομείου, ο διευθυντής, ο ρόφος, οποιοδήποτε. Δεν επικοινώνησε κανένας μαζί μου, ούτε το παιδί μου. Ζήτησα εντωμεταξύ και από την νοσηλεύτρια να κοιτάξει το παιδί μου αν πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις, το οποίο τίποτα. Κάμερες ασφαλείας στο Γενικό Κρατικό δεν υπάρχουν, της Νικιάς. Δεν ξέρω και αν επιτρέπονται μέσα στα νοσοκομεία. Οι κάμερες ασφαλείας. Πάντως έχει παρέμβει το τμήμα ασφαλείας της Νίκαιας. Έχουν πάρει τα κλινοσκεπάσματα προκειμένου να αν υπάρχει βιολογικό υλικό. Μένει να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα κινηθεί η δικαιοσύνη. Κύριε Χρυσικάκη, τα στοιχεία είναι λίγα. Η μητέρα αυτή δεν έχει βοήθεια από πουθενά. Νομικά, τι μπορεί να γίνει? Εσείς πώς μπορείτε να τη βοηθήσετε? Νομικά αυτό που θα μπορούσε να γίνει έχει ήδη ξεκινήσει από τη στιγμή που επελήφθη η αστυνομία. Ήδη τα αδικήματα όπως περιγράφονται είναι αυτεπαγγέλτως διοκόμενα και συνεπώς η αστυνομία θα πρέπει να κάνει τη δική της έρευνα. Το ζητούμενο βέβαια, η αστυνομία πάντοτε δείχνει μια σπουδή σε τέτοιας μορφής αδικήματα, το ζητούμενο είναι βέβαια και η δίκηση του νοσοκομείου να κάνει αυτά τα οποία δεν είχε κάνει. Και το λέω αυτό γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος από το προφίλ όλων των ενεργειών δείχνει ότι ήταν εξοικειωμένος και με το χώρο και με τους κινδύνους που έχει ένα νοσοκομείο. Εγώ τουλάχιστον από μια πολύ σύντομη επαφή που είχα, έγινα κοινωνός κάποιων πληροφοριών ότι τα κρούσματα κλοπών και μια σχετική ασυδοσίας σε ό,τι αφορά την είσοδο σε άτομα που δεν έχουν καμία δουλειά με το νοσοκομείο, είτε ως επαγγελματίες, είτε ως προσωπικό, είτε ως συγγενείς ασθενών, είναι πάρα πολλά. Αυτά νομίζω έχουν τεθεί σε γνώση της διοίκησης του νοσοκομείου. Τώρα, η διοίκηση του νοσοκομείου προφανώς δεν έχει δείξει την σωστή επιμέλεια που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τουλάχιστον η δημοσιοποίηση του θέματος κατατείνει στο να αποφευθούν άλλα τέτοια συμβάντα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, σε όλα τα νοσοκομεία. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος ο οποίος μπαίνει ή έχει κάποιο δικό του άνθρωπο σε ένα νοσοκομείο, ο νους του είναι στο πώς θα γίνει καλά. Όχι αν θα τον κλέψουν ή να του κάνουν κάτι χειρότερο. Νομίζω ότι αυτό δείχνει τριτοκοσμικές καταστάσεις. Ειλικρινά, στη στιγμή που νιώθεις τόσο αδύναμος και προστάτευτος μέσα σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα που εκεί έχεις το ίδιο σου το μωρό δίπλα και προσπαθείς να το βοηθήσεις και να το προστατεύσεις, να δέχεσαι μια τέτοια επίθεση. Τι να πω, απάνθρωπο. Θα ήθελα να δούμε τι δήλωσε στην εκπομπή ο διοικητής του νοσοκομείου. Γύρω στις 4 η ώρα, ενώ κοιμόταν μαζί με ένα άλλο κοριτσάκι στο ίδιο δωμάτιο, μαζί με τις μητέρες των δύο παιδιών, λένε ότι μπήκε μέσα ένας άνθρωπος, ο οποίος προσπάθησε να, δεν ξέρω ακριβώς, να ήταν επιδειξίας, τι ακριβώς, βάλαν τις φωνές μόλις τον είδαμε, και αυτός
προσπάθησε να φύγει, έφυγε μάλιστα. Η ασφάλεια του νοσοκομείου δεν τον πρόλαβε, ούτε η αστυνομία μετά που ήρθε από λίγο. Και αυτό το θέμα βγαίνει στην επικαιρότητα. Πρέπει να σας πω ότι το νοσοκομείο την ημέρα εκείνη είχε εφημερία γενική, που σημαίνει ότι μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο συνολικά γύρω στα 1200-1300 άτομα. Προφανώς και αυτός μπήκε μαζί με αυτούς. Δηλαδή δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο? Όχι. Γιατί είναι παιδιατρική κλινική ούτως ή άλλως. Μπήκε μέσα, κάμερες στο νοσοκομείο, όπως είπαν μερικοί συναδελφοί σας, γιατί δεν λειτουργούν. Πρέπει να ξέρουν ότι απαγορεύονται οι κάμερες στα νοσοκομεία. Και από εκεί και πέρα και η αστυνομιακή υπηρεσία ασφαλείας δεν μπορούσαν να τον πιάσουν. Τι έκανε ακριβώς, δεν το ξέρω. Εγώ τη Δευτέρα, με πήραν την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί, όταν πήγα στο νοσοκομείο, διέταξα να γίνει ΕΔΕ για να διελευκανθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Από τις νοσηλεύτριες, από τις συγγενείς κτλ. Να σημειώσω όμως ότι η μητέρα του παιδιού δεν πήρε για το περιστατικό ούτε το διευθυντή της για να τον ενημερώσει, ο οποίος μου έρχεται εκεί συνέχεια όλη την ημέρα, ούτε εμένα με πήρε κανείς να με ενημερώσει, εγώ ενημερώθηκα από την υπηρεσία. Και τέλος να πω ότι την επόμενη μέρα, την Τρίτη, το κορίτσι πήρε εξιτήριο και βγήκε. Η ταυτότητα αυτού του άνδρα έχει βρεθεί? Όχι. Δείτε, μα αυτό είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή, ταυτότητα, ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Παίρνει πάρα πολλοί κόσμος πάνω. Λένε ότι στο νοσοκομείο όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν τηρείται καν ωράριο επισκεπτών, τίποτα. Επίσης τρομερές ελλείψεις. Εσάς σας ζήτησαν να φέρετε μαζί σας τα σεντόνια για να κοιμηθεί το παιδί. Σεντόνια κάτω από τα επίγοντα, μου ζητήσαν σεντόνια. Έγινε καρδιογράφημα στη μικρή, η οποία έλειπε μια φούσκα από το καρδιογράφημα. Έλειπε δηλαδή κάποιο εξάρτημα και δεν μπορούσε να σκουβάζουμε. Το οποίο το καρδιογράφημα βέβαια βγήκε πάρα πολύ καλό. Έλειπε όμως ένα εξάρτημα. Έλειπε το εξάρτημα. Μάλιστα. Αν κάτι μας πληγώνει, είναι ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν φροντίζει τους πολίτες της. Καθόλου. Αυτό μας πληγώνει. Ένα παιδάκι κάνει καρδιογράφημα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο και δεν υπάρχει ούτε το εξάρτημα υπάρχει, για τον καρδιογράφο.